Τρομοκρατικού χτυπήματος στην Κύπρο. Ο πρέσβης του Ισραήλ δηλώνει αποκλειστικά στο ΣΥΓΜΑ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών για ύποπτες δραστηριότητες και εντοπισμό τρομοκρατών είναι συνεχής. Τονίζει ταυτόχρονα την αδιάπτωτη εγρήγορση των μυστικών υπηρεσιών με στόχο την προστασία των πολιτών και των δύο χωρών. Ο Γιάννης Ελληνόπουλος έχει το ρεπορτάζ. They did it here in Cyprus, they did it in Turkey, they did it now in Greece. The Iranian threat is severe, is multifaceted, and is directed towards the entire international community. Steps should be taken to make sure that the Iranians cannot continue to do this without punishment. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, ο Ρόνεν Ανόλικ, μέσω της κάμερας του ΣΥΓΜΑ ευχαριστεί τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες για τη συνεργασία και την αποτροπή μακελιού στο κέντρο της εβραϊκής κοινότητας στην καρδιά της Αθήνας. Ανάλογο κύκλωμα τρομοκρατών είχε εξαρθρωθεί το 2021 στην Κύπρο, με τη σύλληψη του 39χρονου Αζέρου Ορχάνα Σάντοφ, 4 Παλαιστινίων και 1 Λιβανέζου. We are cooperating on different levels, including on issues that has to do with threats to the citizens and the interests of both our countries, Israel and Cyprus. Σύμφωνα με τον κύριο Ανόλικ, το Ιράν χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και την υπονόμευση της σταθερότητας στην περιοχή μας ως εργαλεία επηρεασμού της παγκόσμιας πολιτικής. Οι μυστικές υπηρεσίες Ισραήλ και Κύπρου βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή. We have to defend ourselves. We have to help others defend themselves also. There is an ongoing cooperation between Israel and different security services around the world, and I assume also including Cyprus, in which information is being transferred, discussion is made. We are sharing what we know on the practices of the Iranian terrorist attacks. Ο πρέσβης του Ισραήλ δήλωσε στο ΣΥΓΜΑ ότι στην ουσία βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος μεταξύ του πολιτισμένου κόσμου, όσων πιστεύουν στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εναντίον του ιρανικού καθεστώτος που καταπατά όλες αυτές τις αρχές. Παρόμοιο τρομοκρατικό χτύπημα είχαν αποτρέψει